υπάρξει η LA εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη. Το ερώτημά μου όμως, κύριε Φίλη, ήταν άλλο. Είναι το αύριο. Αν άξιζε τον κόπο. Επίσης τον κόπο, όλο αυτό που έγινε για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Για να έχουμε το όποιο αποτέλεσμα. Άξιζε τον κόπο το που βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία. Άξιζε... Το τι έχει διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι τώρα. Αξίζει τον κόπο να παρεμβαίνει ο λαός και ο πολίτης για να δώσει μια όθηση σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου. Αν τη δώσει. Θα τη δώσει. Αν δεν τη δώσει. Θα τη δώσει. Μην βιάζεστε. Κύριε Φίλη, εγώ να πω το και δεν το λέω για τον ΝΕΤ. Το λέω γιατί για να δοθεί η όθηση. Πρόκειται θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε σε δύο ώρες. Πόσες φορές έγινε δημοψήφισμα στην Ευρώπη. Σε δύο και κάτι. Μία, δύο, τρεις μεταπολεμικά. Τέσσερις. Τελεία. Στην Ευρώπη μιλάμε. Πολλές φορές. Όχι. Μιλάμε τέτοιο κεντρικό πολιτικό δημοψήφισμα. Στην Ευρώπη. Κεντρικό πολιτικό δημοψήφισμα. Γίνανε κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, γίνανε για το θέμα των νομοσυντάγματων. Βεβαίως. Έγινε. Το νομοθετικό. Αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δημοψήφισμα το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει μια πρωτοφανή λαϊκή συμμετοχή. Που γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι το ζητούσε ο λαός να πει τη γνώμη του. Και δεν θα ληφθεί υπόψη αυτή η γνώμη του λαού με τόση μαζική δημοκρατική συμμετοχή. Τι έλεγε, κύριε φίλε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ και από την Ευρώπη. Τότε με άλλο όνομα. Και ήδη ξεκίνησαν όταν το ΚΚΕ επέμενε σε δημοψήφισμα οι για το Μάστρι. Που μιλάτε για την Ευρώπη μήπως, την τελευταία 20ετία, την τελευταία 30ετία. Τις δηλώσεις που κάνει ο Γάλλος υπουργός οικονομίας. Σήμερα τι λέγατε τότε, πόσο βρίζατε αυτούς που θέλαν δημοψήφισμα. Εγώ 5 μήνες περίμενα. Είμαι με κλειστές τράπεζες. Όχι. Θα περιμένω κι άλλες 2 εβδομάδες. Η ιδιοκτησία είναι το δημοψήφισμα. Επαναλαμβάνω όμως για μη δημοσιογραφία. Γιατί 2 εβδομάδες, κύριε Βορύδη, θα περιμένετε. Εγώ δεν λέω τις 48 ώρες που λέει η κυβέρνηση. Τους δίνω 15 μέρες. Εντάξει, κύριε Βορύδη. 15, είμαστε και λάρτες. 15 μέρες. Ναι. Να δούμε σε 15 μέρες μετά. Αν η οικονομία αντέχει 15 μέρες. Εσείς είστε η αγορά, δεν ξέρουμε αν είναι τόσο λάρτες. Αλλά εγώ λέω τις 48 μέρες που λένε. 48 ώρες δεν είπανε. Πριν, 48. Πριν ολοκληρωθεί το δημοψήφισμα. Αρχίζει μια διεργασία, παριστάνουν ότι δεν πριν ολοκληρωθεί το δημοψήφισμα. Τους λένε, δεν τελειώνουν έτσι τα πράγματα. Ξεκίνησαν επανατοποθετήσεις. Είναι καινούριο δάνειο, είναι καινούριο μνημόνιο. Δεν θέλω να λέω δίθεν μυστικά. Δημόσια είναι όλα. Η δήλωση του Κερέν. Κάνετε παράλυσης. Αυτά υπόθηκαν. Πάμε παρακάτω. Η δήλωση του Γάλλου Υπουργού Οικονομίας που ζητάει να υπάρξει τώρα. Κούρεμα και κούρεμα. Διαπραγμάτευση και κούρεμα λέει. Γιατί αν δεν. Βεβαίως, διαβάσατε. Ο Μακρόν πήγε για κούρεμα. Βεβαίως. Ο Μακρόν πήγε συζήτηση για το χρέος. Συζήτηση και τη λέξη κούρεμα έχει. Συζήτηση για το χρέος, διότι αυτό επιβαρύνει. Είναι και πιο πριν. Όχι. Για πρώτη φορά είναι αυτό. Γιατί αυτό επιβαρύνει, λέει, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μήπως μπορώ να πω μια λέξη. Ο κύριος Ντελόρ. Πριν τις 7. Ο κύριος Ντελόρ. Το Μον κυκλοφόρησε με αφιέρωμα για την Ελλάδα, με κεντρικό τίτλο στην πρώτη σελίδα, ότι. Το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται στην Αθήνα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι μια επαρχιακή υπόθεση το δημοψήφισμα. Ο κύριος Λοβέρδος, συζητείτε κεντρικά πια. Ήθελα να έχω πάρει το λόγο πριν τις 7. Κύριε Λοβέρδο, εδώ σπηλώνουμε και ανθρώπους έξω από τα σύνορά μας. Επειδή συμβαίνει να είναι προσωπικός φίλος του Ντελόρ και μέλος της κίνησης του. Όταν είπε ο Ντελόρ ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται στην Αθήνα, δεν εννοούσε καθόλου ότι συμπαρατάσσεται και ακολουθεί τις σκέψεις του κ. Φίλε και άλλου σαν τον κ. Φίλε. Εννοούσε ακριβώς το αντίθετο. Μα ζητάει να υπάρξει κούρεμα. Και θέλει να πάρει. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Και χρηματοδότηση. Λέω ότι ζητάει ο Ντελόρ. Και θέλει να μιλήσει και πριν τις 7. Για κάποιο λόγο. Θέλω να μιλήσω πριν τις 7. Ακριβώς γιατί θέλω να πω ότι μέχρι τις 7 πρέπει να κρατηθούμε όλοι, να συγκρατηθούμε όλοι. Ακόμα διεξάγεται την ψηφοφορία. Και να ενημερώσω ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ και 5 χρόνια που ήταν πρόβλημα ελλημάτων κατά βάση και δημοσίου χρέου. Και από την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε και ένα δεύτερο πρόβλημα που αποτελεί αυτοτελή λόγο κρίσης, την κρίση του τραπεζικού συστήματος. Προφανώς. Αυτό το δεύτερο, με μια πολύ πρόχειρη δική μου, χωρίς να έχω βασιστεί σε κείμενα σοβαρότερων εκτιμήσεων, αυτό το δεύτερο πρέπει να κοστίζει κοντά στα 20 δις. Οι εκτιμήσεις που ακούω είναι για περισσότερο, αλλά κάνω. Σε τι ετήσια βάση εννοείται. Όχι, να χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ξανανοίξουν οι τράπεζες. Βάζω τα 11 δις του Τούχουσου. Ήταν τα 39 συν 11. Αυτά τα 11 ήταν για τις τράπεζες. Και λείπουν άλλα 9. Ναι. Και βάζω κι άλλα. Περίπου το άλλα τόσα που είναι το προϊόν του σοκ που έχει υποστεί το τραπεζικό σύστημα. Σας προσθέτω μία λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική και δεν αποτιμάται σε δισεκατομμύρια. Την πίστη στο τραπεζικό σύστημα. Η αφαιρεγιότητα είναι το πρώτο. Αυτό λοιπόν πρώτο. Που δεν αγοράζεται είναι η μεγαλύτερη στο λόγο των πιο αρμοδίων κρατικών αξιωματούχων του τώρα, βλέπεις το θέμα της ρευστότητας και βλέπεις να αγνοείται το θέμα της αφαιρεγιότητας. Πείσε δηλαδή κάποιον τώρα να ξαναγυρίσει τα λεφτά του εδώ. Αυτό δεν αγοράζεται με χρήματα. Αυτό το αυτοτελές πρόβλημα. Θα το διαχειριστεί
ο εισπράκτορας της ασαφούς απάντησης σε ένα ασαφές δημοψήφισμα από το βράδυ. Και ποιοι θα τα φέρουν? Από τις 9 η ώρα. Θα βγάλανε οι κλέφτες τα λαμόγια αυτούς που βρίζουμε τόσο καιρό, μισό λεφτό. Μα δεν μπορεί να προτιμάτε και είναι ο συμμορμοσύνη μας. Θα φέρουν τα λεφτά ποιοι? 600 δις λέτε τόσο καιρό ότι είναι η αιτία των μνημονίων από καθάρματα, κτίνη, λαμόγια που τα βγάλανε έξω παράνομα. Άρα φτιάξαμε όλη αυτή την κρίση για να τα φέρουν να τα νομιμοποιήσουν και να μας αγοράσουν μπιρ παρά. Και να πηγαίνουμε σε αυτούς τους ίδιους να ξαναδανειστούμε. Γιατί αυτό λέτε τώρα. Με κομψό τρόπο, λυπάμαι που παρεμβαίνω, το λέτε όλοι σας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αριστερο-δεξιό καθεντοκεντρικά, αυτό λέτε. Να γυρίσουν με βάση την κρίση και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν τα λεφτά που φύγαν έξω. Μα τα λεφτά που φύγαν έξω είναι το πρόβλημα. Οι λίστες Λαγκάρτ, Φασάρτ, Μπαζάρτ, Γκουλάρτ, που επίτετε, πόστες. Αυτοί λοιπόν όλοι οι μπαλαρντοτέτοιοι θα τα φέρουν μέσα. Από πού τα πήραν? Από εμάς. Και τώρα λέτε να πάμε να δανειστούμε για την κρίση που δημιουργήθηκε από τα λεφτά που φύγανε. Είτε να δανειστούμε στη Ριζέικα, είτε να δανειστούμε ευρωπαϊκά, να μας φέρουν τα λεφτά αυτοί που τα κλέψανε και να τους πληρώσουμε και τόκο που μας κάναν τη χάρη και τα γυρίσανε. Beautiful. Beautiful. Sustainable. Εγώ από εδώ και μπρος θα χρησιμοποιώ μονίμως, άνθρωπος που ομιλείται ελληνικά, θα χρησιμοποιώ μονίμως αγγλικές λέξεις. Η FSL, η LA, έλα μου μάνα μου, αυτά θα χρησιμοποιώ. Αυτά θα χρησιμοποιώ. Διότι στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα FSA και τα τέτοια, sustainable, εγώ πήγα στο τμήμα, είδα μια γριά να κουτρουβαλιάζεται. Έχετε τέτοια δημοκρατία που στην οδό Σίνα, με 128 σκαλιά, δεν είχε την τσίπα κανένας από όλους να πει να κατεβαίνουν οι αντιπρόσωποι σε ανάπηρους, σε ανθρώπους που μπορούσαν να ανέβουν. Πέσανε, σκοτωθήκανε, ήρθα στον φόρο και την πήρε. Ένα σχόλιο, ένα σχόλιο σε αυτά που είπες. Για αυτή τη δημοκρατία μιλάτε. Wow. Wow. Λοιπόν, όχι σε μένα, είναι Παναγία μου. Να διευκρινίσω. Δεν βαρουφακίζω με τευτελεία. Πολύ κοντά. Δεν βαρουφακίζω με τευτελεία. Αυτό το αστείο τελείωσε. Αλλά το sustainable, επειδή ξέρετε, το sustainable και το sustainability. Είναι αυτό το οποίο έχει την εντύπωση καθόρισε το δημοψήφισμα. Λοιπόν, όποιος το κατάλαβε, sustainably ψήφισε. Όποιος δεν το κατάλαβε, έκανε λάθος και αντί για σταυρό έβαλε χ. Γιάννη, θα πρέπει να πάμε να πούμε για την δημοσκόπηση. Για να μην δημιουργούμε προσδοκίες, η αυριανή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία μου.